Τρίτης ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο σχετικά με τις συνεδρίες του Eurogroup της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2017. Θέλω να σημειώσω ότι υπήρξε αίτημα της βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να έχουμε ενημέρωση. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού δεν υποχρεούν να κάνω την Επιτροπή, παρατάφρασε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο της Βουλής και με τον Υπουργό, ορίστηκε αυτή η Επιτροπή. Ορίστε, σας άκουσα. Όχι, δεν θέλω καμία ευγνωμοσύνη, άλλωστε την ξέρω για να αποχαίρει από εσάς. Απλώς θέλω να πω ότι μην το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό και το παγιώσουμε, έτσι, εξαρτάται από το θέμα και την πορεία, ας πούμε, κάποιων ζητημάτων μεγάλης σημασίας. Τώρα, εγώ προτείνω να μιλήσει ο Υπουργός να μας πει πόση ώρα θέλει. Και μετά τον Υπουργό θα γίνουν τοποθετήσεις οι οποίες μέσα μπορεί να έχουν και ερωτήσεις. Θα καταγραφούν. Απλώς η ώρα της συνεδρίας θα λήξει στις 6 ώρες, γιατί οι υπουργοί θέλουν να πάνε σε συνάντηση ξανά με τους θεσμούς, με τα τεχνικά κλιμάκια. Λοιπόν, προτείνω για τους, θα μιλήσει ένας από κάθε κόμμα καταρχάς, και σε αυτόν θα δώσω ή σε αυτήν θα δώσω 7 λεπτά με μια ανοχή. Οι υπόλοιποι θα πάρουν 5 λεπτά. Έτσι. Λοιπόν. Πάλι. Αρχίζουμε, ναι, αρχίζουμε. Κύριε Τσακαλώτο, πόση ώρα θέλετε? 18 λεφτά σου βάλω. 18 λεφτά σου. Όχι, 18 λεφτά σου βάλω. Λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος έχει το λόγο. Για 18 λεφτά του βάζω. Η θέση μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ εύκολη να ενημερώνεις στη διαδικασία, ενώ η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι σε εξέλιξη. Και η πρώτη συνάντηση ουσιαστική που θα βάλουμε και την ατζέντα και την θεματολογία που έχουμε να συζητήσουμε θα γίνει σήμερα στις 7.30. Έχουμε και άλλες δύο θεματικές συζητήσεις που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα και μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού που νομίζω σας έδωσε πολύ μεγάλη πληροφόρηση που βρισκόμαστε, άρα δεν έχω και πάρα πολλά πράγματα να προσθέσω. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε με το δικό μου το τρόπο να σας πω πού νομίζω ότι βρισκόμαστε, ποια είναι η διαδικασία, τι είναι οι προσδοκίες μας. Θέλω πρώτον, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξεκαθαρίσουμε αν η ελληνική κυβέρνηση ευθύνεται για καθυστέρηση. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και βλέπω μια τεράστια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό που λένε όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι τόσο μεγάλη η αντιστοιχία που ίσως πρέπει να συζητηθεί γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση. Βλέπω αναντιστοιχία. Παρακαλώ, ναι. Για παράδειγμα, στις 2 Φλεβάρι η κυρία Γεννηματά λέει σήμερα με τα διέξοδα που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας και του χρόνου που χάνει αλυσοδένει τη χώρα. Ο κύριος Θοδωράκης την ίδια 2 μέρες αργότερα λέει μας ξαφνιάζουν οι απαιτήσεις κάποιων δανειστών. Ήμουν υπέρ του γρήγορου χτυπήματος στο φθινόπωρο, αλλά ο κύριος Τσίπρας μπήκε στη λογική να τραβήξουμε τη διαπραγμάτευση στα άκρα και να κουράσουμε τους δανειστές. Ο κύριος Μητσοτάκης στις 13 Φλεβάρι λέει είναι σαφές πως οι καθυστερήσεις και οι παλινοδίες της κυβέρνησης οδηγούν τους πιστωτές μας σε υπερβολικές απαιτήσεις.
Και τέσσερις μέρες αργότερα λέει ότι αναφερόμενος στην αξιολόγηση μας ηρωνεύονται οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μας λένε ότι η αξιολόγηση δεν είναι σαν το κρασί. Και πιο πέρα λέει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει τη χώρα σε ένα επικίνδυνο και κατηφορικό μονοπάτι, εσείς φέρατε πίσω το μαύρο σύννεφο της τραχμής. Άρα το πρώτο που έχει σημασία για μένα είναι αν όντως έχει κάποια σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Και ότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα μπορούμε να το δούμε από σχεδόν... Ζήτησα από την ομάδα μου να μου βρει κάποιες δηλώσεις, κάποιους οργανισμούς και μου φέρει ένα τέτοιο πάκο. Ένα τέτοιο πάκο που λέει από το τελευταία έκθεση του ΦΙΚΤΣ που λέει βεβαίως η Ελλάδα έχει κάποιο πρόβλημα με τους Ευρωπαίους που δεν θέλουν να δώσουν κάποια για το χρέος και με το Δουνουτού που έχει υπερβολικές απαιτήσεις. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο ΦΙΚΤΣ, ότι ο βασικός λόγος πίσω από την καθυστέρηση είναι η διαφορά εντός των δανειστών. Το λέει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Μπορώ να σας δώσω εφημερίδα υπό εφημερίδα που λέει το Financial Times ότι η βασική καθυστέρηση είναι λόγω της διαφορές που έχει η Γερμανία με το Ταμείο. Έχουμε, όχι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο οποίο είναι χωρισμένο μεταξύ αυτή που είναι στο Βορρά και αυτή που είναι στο Νότο, όπου στο Βορρά αναφέρονται συχνά στις καθυστερήσεις της Ελλάδας, όχι του Νότου. Άρα η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο επιλέγει να είναι μαζί με το Λαϊκό Κόμμα σε αυτό, αλλά και με τους Βόρειους στο Λαϊκό Κόμμα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ακόμα με μιλήσεις με πολιτικά κόμματα, αδερφά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, δεν λένε αυτό. Δεν λένε αυτό που λέτε εσείς. Καλά, να μην συζητήσω για εσάς, για το κέντρο και αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, γιατί δεν κάνετε κριτική στον κύριο Πιτέλα? Γιατί δεν κάνετε κριτική στον κύριο Σαπέν? Γιατί δεν κάνετε κριτική στον κύριο Παντόαν? Γιατί δεν κάνετε κριτική σε όλους τη σοσιοδημοκρατία, που όλη η σοσιοδημοκρατία και με ψηφίσματα και με ανακοινώσεις είναι στο πλάι της ελληνικής κυβέρνησης και λέει ότι δεν μπορείτε να καθυστερείτε και να βουλιάζετε την Ελλάδα επειδή έχετε διαφορές με το Δουνουτού. Βρείτε τα. Και από εσάς αυτό που κατανοούμε είναι ότι φταίει η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να πάρετε μια θέση σε αυτό ως κεντρώοι. Επιμένετε, όπως λέει η κυρία Γεννηματά, ότι η καθυστέρηση είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή είσαστε οι μόνοι που δεν βλέπετε τις σημαντικές διαφορές που είχε το Δουνουτού με τους Ευρωπαίους. Και είσαστε οι μόνοι που δεν ξέρετε τι ρωτούσε το Δεκέμβρη στο Eurogroup ή το Δουνουτού. Μας λέτε, καλά δεν σχολιάζω το κύριο Μητσοτάκη ότι έπρεπε να έχει κλείσει πριν από ένα μήνα, να έρθουμε να φέρουμε να κάνουμε μια συζήτηση τα νομοσχέδια που έχουν περάσει και αν νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορούσαν αυτά να είχαν τελειώσει σε τρεις μήνες. Να σας πω τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο και αν γινόταν αυτό σε δύο-τρεις μήνες. Να σας τις φέρω ένα-ένα και να δείτε την πολυπλοκότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και κοινωνικά αλλά και τεχνικά. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να το κλείσω από ένα χρόνο. Αυτό δεν το σχολιάζω. Αλλά τι έλεγε το Δουνουτού πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο μήνες? Έλεγε ότι πρέπει να πάρετε 2% καθαρά νέα μέτρα. Αυτό εννοείται όταν έχουμε καθυστερήσει. Και αυτό εννοείται όταν λέτε ότι θα έπρεπε, επειδή λόγω της καθυστέρησης είναι χειρότερα τώρα. Εσείς δηλαδή θα το κλείνατε το Δεκέμβρη με 2% παραπάνω μέτρα. Με καθαρή απόδοση 2%. Δηλαδή υφεσιακά μέτρα. Δεν ακούσατε το Dijsselbloem που είπε ότι αυτή τη στιγμή πάμε από τη λιτότητα σε διαφορετικές αλλαγές? Τι εννοούσε ο Dijsselbloem με αυτό? Αυτό, εσείς κύριε Μανιάτη, δεν τον ακούσατε? Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη, λάθος που διέκοψα γιατί προσπαθώ να... Αυτό. Είπε, πάμε από τη λιτότητα σε διαφορετικές αλλαγές. Όταν ο Έλληνας, η Ελληνίδα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, άμα ήταν ο δημοσιογράφος άντρας ή γυναίκας, ρώτησε και πώς μπορεί να ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα πάρει κανένα νέο μέτρο, απάντησε ο Μοσκοβισή, μια λέξη, net, καθαρά. Δεν θα υπάρχει επιπλέον μέτρο, για όποιο μέτρο που δεν αρέσει στην ελληνική κυβέρνηση, θα υπάρχει κάποιο που της αρέσει. Και τώρα αλλάξατε
Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από την εφορία ότι πέφτει η κυβέρνηση, αλλάξατε και λέτε ότι τα καλά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα κακά μέτρα είναι σίγουρα, ενώ τα καλά μέτρα δεν είναι σίγουρα. Από πού προκύπτει αυτό? Το είπε ο Ντάισιμπλουμ, το είπε ο Μοσκοβισσή, το ακούσατε πουθενά αλλού? Το μόνο που ισχύει είναι ότι αν είμαστε εκτός στόχων, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτό φαντάζομαι ισχύει για οποιαδήποτε συμφωνία. Ισχύει βέβαια και για χώρες που δεν είναι καν στο μνημόνιο. Αν ο στόχος της Γαλλίας είναι 2,5 και φτάσει στο πλεόνασμα και φτάσει στο 1,8, θα πάρει η Γαλλία περισσότερα μέτρα. Και γίνονται συζητήσεις στο Eurogroup αυτό, κάθε Eurogroup, τι κάνει η Γαλλία, τι κάνει η Πορτογαλία. Άρα από πού προκύπτει ότι είναι χειρότερη η συζήτηση μετά από αυτή την καθυστέρηση? Και από πού προκύπτει ότι φταίμε εμείς για αυτή την καθυστέρηση? Από πού προκύπτει? Δεν έχετε ακούσει καμία συζήτηση για τη διαφωνία της Γερμανίας με τον Δουνουτού? Πρώτη φορά είναι, δηλαδή, όλος ο άλλος ο κόσμος έχει χαμπαριάσει και εσείς είσαστε οι μόνοι που δεν έχετε ακούσει ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία, που είναι συστημική διαφωνία. Και δεν έχετε ακούσει ότι έχει βάλει νερό στο κρασί του τον Δουνουτού. Γιατί τι μας έλεγε το Δουνουτού? Ότι θα φτάσετε στο 1,5% και όχι στο 3,5%. Δεν έχετε καταλάβει ότι τώρα το Δουνουτού δεν το λέει αυτό? Ότι η υπεραπόδοση του 2016, σας θυμίζω τι έλεγε το Δουνουτού το φθινόπωρο του 2015, όταν συζητιόταν ο προϋπολογισμός του 2016, έλλειμμα 0,5, με στόχο 0,5 πλεόνασμα. Τι είναι το αποτέλεσμα? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 2,5, πιο κοντά στο 2,5 το βλέπω. 3% λάθος έκανε το Δουνουτού. Και γι' αυτό το Δουνουτού τώρα πήγε πίσω από αυτή τη θέση που λέει ότι δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζονται νέα μέτρα και άλλαξε το επιχείρημα. Τώρα θέλουμε νέα μέτρα, όχι επειδή δεν θα φτάσουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, αλλά γιατί επιμένουμε στις διαστατικές αλλαγές. Εδώ είναι τα επιχειρήματά μας και άμα δεν σας αρέσει, έχω και κάποια άλλα για να σας πείσω. Είναι ουσιαστικά η μορφή του επιχειρήματος. Άρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Το πρώτο πράγμα που συμφωνήθηκε πριν από το Eurogroup, γιατί όπως σας είπα και πότε ήμουν στη Βουλή την Πέμπτη, που κάνατε μαύρα μάτια να με δείτε, ήταν ότι μέσα στη συμφωνία είναι ότι θα παρθούν μέτρα διαφορετικού τύπου, όπου προφανώς και εμείς μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας για αυτές τις διαφορετικές αλλαγές, να κάνουμε άλλες διαφορετικές αλλαγές. Εμείς θα επιμένουμε στα επιχειρήματά μας. Σας απαντήσω ευθέως. Θα μιλήσουν. Η ουσιαστική συζήτηση. Το λέμε στην μία, αυτό κάνει θέλετε, ο Υπουργός. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σας απαντήσω τώρα ή αργότερα, ό,τι θέλετε. Η σωστή απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι οι βασικές παράμετροι της συμφωνίας συζητηθήκαν σε μια συνάντηση πριν από το Eurogroup μεταξύ την ελληνική κυβέρνηση και τους θεσμούς. Αυτό το παρουσιάσαν οι θεσμοί και η ελληνική πλευρά στο Eurogroup και υπήρχε πολιτική συμφωνία να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Αυτή ήταν η διαδικασία, αφού με ρωτήσατε να σας πω. Δηλαδή υπήρχε μια πολιτική συμφωνία ότι αυτό που συμφωνήθηκε είναι μια καλή βάση για να επιστρέψουν οι θεσμοί και να έρθουν όλα και να δέσουν, θα εξηγήσω λίγο μετά τι εννοώ να δέσουν, στο Eurogroup του 20 Μαρτίου. Δεν ξέρω αν σας έδωσα καλή απάντηση για αυτό που με ρωτήσατε. Άρα το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας είναι ουδέτερα δημοσιονομικά μέτρα. Το δεύτερο, που είναι διαφορετικό, είναι ότι μέχρι το Δεκέμβρη, που θέλατε να την κλείσουμε τη συμφωνία, το Δουνουτού έλεγε ότι ό,τι κάνετε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι η αγγλική λέξη backtracking. Δηλαδή είναι κάποια δέσμηση που είχατε παλιά, που τώρα τη χαλάτε αυτή τη δέσμηση. Άρα ούτε την αρχή της επεκτασιμότητας, ούτε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης θα μπορούσαμε να νομοθετήσουμε κατά το Δουνουτού εντός του προγράμματος. Τώρα το Δουνουτού λέει είμαι έτοιμος να συζητήσω για αυτά τα θέματα τα οποία υπήρχε ομοφωνία στην Επιτροπή Σοφών που έκρινε τι είναι οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.
Γιατί η συμφωνία που το 2015 το καλοκαίρι ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ποιος αποφασίζει ποιες είναι οι ευρωπαϊκές, καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές? Μια επιτροπή σοφών που για την αρχή της επεκτασιμότητας ομόφωνα αυτή η επιτροπή που την επιλέξαμε εμείς και οι θεσμοί μαζί, ομόφωνα είπε ότι πρέπει να επιστρέψει αυτή η αρχή. Μια αρχή που είναι πολύ σημαντική για μας, θα έπρεπε να είναι πολύ σημαντική για σας, κοιτάω το ποτάμι και το Πασόκ, θα έπρεπε να ήταν εξαιρετικά σημαντική. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Γιατί, όπως το είπε ο αρχηγός σας, είναι η ιδεολοψία της αριστεράς. Για μας έχει τεράστια σημασία. Και αυτό είναι κάτι που αν το κλείναμε το Δεκέμβρη δεν θα το είχαμε. Επαναλαμβάνω, δεν προσπαθήσαμε να καθυστερήσουμε. Προσπαθήσαμε πάνω στις αρχές μας να διαπραγματευτούμε αυτά τα πράγματα που το θεωρούμε μέρος της λύσης. Και μέρος της λύσης είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην κερδίζει η Λεπέν και η άκρα δεξιά. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πείσεις τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ότι τουλάχιστον στη φάση της ανάκαμψης θα έχουν κάποια συμμετοχή. Θα έχουν κάποια συμμετοχή. Πληρώσανε την ύφη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα, της ύφεσης, αλλά θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην ανάκαμψη, όχι με ίσους όρους, πριν κάνει κριτική ο κύριος Καραθαρασόπουλος, όχι με ίσους όρους, αλλά τουλάχιστον αρχίζοντας με κάποιους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της συμφωνίας. Το τρίτο είναι το θέμα του πακέτου για της ανεργίας, που είναι τεράστια σημασίας. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με διεθνείς οργανισμούς για κάποιο δάνειο, για κάποια παρέμβαση που μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις ανεργίας. Εμείς λέμε ότι... Είναι θέμα θέσεις εργασίας. Εμείς λέμε ότι συνολικά το όλο πακέτο μέχρι τώρα είναι ευθεσιακό. Εγώ το έχω πει, μην το πείτε το ομολογείο Τσακαλώτος, το έχω πει σχεδόν σε κάθε ομιλία μου. Άρα δεν αυξάνεται η λιτότητα. Ότι είναι περιοριστικό το πλαίσιο και ότι θα έχουμε μπροστά μας υψηλούς στόχους για πλεονάσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Άρα λέμε ότι με αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα για θέσεις απασχόλησης που μπορούν να αναστρέψουν το κλίμα. Και άρα διαπραγματευτήκαμε και γι' αυτό. Τώρα, λίγα λόγια για τη διαδικασία. Αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν και κάποια άλλες λεπτομέρειες σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω, ούτε θα μπω, έπρεπε ίσως να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, λεπτομέρειες, τι θα είναι το ένα, τι θα είναι το άλλο. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Θα το κρίνετε το συνολικό πακέτο. Δεν έχουμε το συνολικό πακέτο εδώ. Ποια είναι η διαδικασία, όπως την καταλαβαίνω εγώ, για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδικασίας? Είναι εδώ οι θεσμοί αυτή τη στιγμή. Θα κάτσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, να δούμε πώς θα πάει, πόσο γρήγορα θα πάει η συζήτηση. Και ο στόχος είναι ότι στο Eurogroup του Μαρτίου να έχει κλείσει το SLA, να έχει κλείσει η συζήτηση για τα μέτρα αντιμέτρα, πώς τα λέτε, και να μπει μέσα τότε ότι εμείς συμφωνούμε, θα πει ο Dijsselbloem, οι Έλληνες και το Δουνουτού, προσωρινά σε αυτή τη συμφωνία. Προσωρινά σε αυτή τη συμφωνία. Γιατί όπως έχει πει ο Dijsselbloem πολλές φορές, τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι όλα να έχουν συμφωνηθεί. Όπως το λέει και το Δουνουτού. Όπως το λέμε και εμείς. Άλλος λόγος γιατί υπήρχε καθυστέρηση. Γιατί για αυτή τη διαπραγμάτευση η σειρά που κλείνα τα θέματα ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί κανένας δεν θέλει να δώσει κάτι αν δεν ξέρει τι είναι το όλο πακέτο. Πόσο αναπτυξιακό είναι, πόσο εφησιακό είναι, πόσο δύσκολο είναι, τι προοπτικές δημιουργεί. Άρα ένας από τους λόγους, αν θέλετε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση γιατί γινότανε, εκτός αν θέλετε να κάνετε μόνο πολιτική με την κακή έννοια, ήταν ότι το θέμα της σειράς, το sequencing που λένε οι ξένοι, με ποια σειρά γίνονται οι συζητήσεις. Άρα φτάσαμε τώρα εκεί που θέλαμε εμείς, όχι χρονικά, αλλά φτάσαμε εκεί ως διαδικασία. Ότι τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που όλα θα συμφωνηθούν σαν ένα πακέτο. Όπου θα μπορέσουμε να πούμε όλες και όλοι από όλα τα κόμματα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το σύνολο. Επαναλαμβάνω,
θα κλείσει το SLA, θα κλείσουν η συζήτηση για τα μέτρα, για τα αντίμετρα και θα κλείσουν προσωρινά που λέμε OK, μπορούμε να ζήσουμε με αυτά, αν δούμε και τι θα είναι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αν δούμε τι θα είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, γιατί από ό,τι κατάλαβα η συζήτηση της Μέρκελ και της Λαγκάρντ οδηγεί στο Δουνουτού που λέει ότι θέλω μεγαλύτερη σαφήνεια για αυτό το μεσοπρόθεσμα μέτρα. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτή η αποσαφήνιση. Είναι καλή, είναι αρκετή καλή, δίνει στους επενδυτές και στους Έλληνες και στους ξένους και στο ελληνικό λαό μια καλή εικόνα για το διάδρομο που έχουν μπροστά τους στα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια. Και άρα μπορεί να κλείσει να κλείσει όλο το πακέτο, να ξέρουμε όλα τα στοιχεία. Όχι να ξέρουμε τι είναι το SLA, να ξέρουμε τι είναι τα μέτρα, αλλά να ξέρουμε και τι θα είναι η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά από το 2018, να ξέρουμε και τι θα είναι τα μέτρα για το χρέος. Άρα, όπως είπε και ο Dijsselbloem στο Eurogroup, δεν ζητάει την πολιτική έγκριση της συμφωνίας από τα κράτη-μέλη στο Eurogroup, γιατί δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία με αυτή την έννοια που ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που ζήτησε δηλαδή από το Eurogroup είναι η συμφωνία για τη διαδικασία. Και εγώ δεν μπορώ να σας ζητήσω συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, γιατί δεν ξέρετε καν, ούτε ξέρω εγώ, πού θα είναι η τελική συμφωνία για όλα τα κομμάτια. Και το SLA για την ενέργεια, είτε για το εξωδικαστικό συμβασμό, είτε για τα μέτρα ή για τα αντίμετρα, τι θα είναι η δημοσιονομική πορεία μετά από το 2018, τι θα είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα λέω ηρεμία. Μη μου κάνετε ερωτήσεις, θα δώσω εκείνο, θα πάρουμε εκείνο σε αυτό. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν είναι σωστό να σας πω αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνετε ήδη ότι δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η διαπραγματευτική μου θέση. Δεν ξέρω, μπορεί να ειρωνεύεστε, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τον κύριο Στρουνάρα τα 2 χρόνια που ήμουν εγώ αντιπολίτευση να ήρθε μια φορά και να είπε αυτά που είπα εγώ. Το θυμάστε εσείς, κύριε Κουτσούκο? Θυμάστε να είχε έρθει ο κύριος Στρουνάρας? Εγώ δεν το θυμάμαι. Να πάμε και οι δύο να το δούμε. Πάντως, τέτοια ενημέρωση που δίνω εγώ πριν από το ερχομό των θεσμών δεν υπήρχε, κύριε Κουτσό. Οπότε, αν θέλετε να ειρωνεύεστε κάποιον άλλον, όχι εμένα όμως. Ευχαριστώ, κύριε. Καμία ενημέρωση δεν είχε δώσει. Κύριε, σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ τον κύριο Σταϊκούρα για 7 λεπτά.